Καλημερίζω για αρχή τον κύριο Στέλιο Βίσκαδουράκη, ο οποίος θα είναι υποψηφίος με το ψηφοδέλτιο δικαίωμα στην πόλη και υποψήφιο δήμαρχο τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Κύριε Βίσκαδουράκη, πολύ καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Βίσκαδουράκη. Εύχομαι να είστε καλά. Και εσείς. Λοιπόν, ποιος είναι ο Στέλιος ο Βίσκαδουράκης, αυτός είναι ο συγγραφέας που πραγματικά έχει ένα πολύ μεγάλο πάθος. Πολύ μεγάλο. Με την πόλη του Ηρακλείου και με κάθε τι καλό που μπορεί να εμφανιστεί στα πόδια της. Και αυτή τη στιγμή είναι μια κορυφαία στιγμή για μένα, γιατί εγώ αισθάνομαι πρώτα πολίτης, μετά συμπολίτης και τελευταία υποψηφού. Δεν είναι για να ικανοποιήσω οτιδήποτε, οποιαδήποτε φιλοδοξία. Είναι για να προσφέρω όσο και ό,τι μπορώ. Εξάλλου στο Ηράκλειο, με συνεργασία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, έχω φτιάξει αρκετά πράγματα και χωρίς να έχω καμία σχέση με κομματικά ή με άλλα δεδομένα. Απλά δρώ ως πολίτης και θα δράσω έτσι. Απλά τώρα μου δίνεται η ευκαιρία, αν είμαι μέσα στον ναό που λέγεται Δήμος, να προσφέρω ακόμη περισσότερα. Νομίζω ότι το ξεκινάτε από εκείνη τη βάση που λέει πάθος, πολίτης, συμπολίτης και τέλος υποψήφιος, που σας κάνει να μπαίνετε από την αρχή στα παπούτσια των άλλων, του κάθε ενός από εμάς, για να καταλαβαίνετε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, έτσι ώστε να μπορείτε και να προχωρήσετε και να πάτε παρακάτω και να ξέρετε τι είναι αυτό που διεκδικείτε. Αυτή την αίσθηση μου αφήνετε, κύριε Βίσκαδουράκη. Ακριβώς αυτό είναι και νομίζω ότι προστάω πάντα σε αυτή την πόλη που μεγάλωσα, γεννήθηκα, μεγάλωσα, πολέμησα, έπαιξα κυνηγητό, κρυπτό, σπούδασα, ερωτεύτηκα, παντρεύτηκα και έχω χρέος. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Ως πολίτης και ως τίποτα παραπάνω. Μόνο πολίτες πολίτες. Τι μας πονάει και τι σας πονάει περισσότερο σε αυτή την πόλη με αυτή την ενσυναίσθηση, διότι βλέπετε από τα δικά μας τα πατήματα και τα παθήματα για να προχωρήσετε και να πάτε παρακάτω. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι μεγάλες μας οι πληγές που χρειάζεται άμεσα να υπάρξει παρέμβαση, επέμβαση, διεκδίκηση, κύριε Βίσκαδουράκη? Νομίζω ότι είναι πολλά τα θέματα, αλλά δεν θέλω να μηδενίσω οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Όλες οι δημοτικές αρχές έχουν προσφέρει και όλες δεν έχουν καταφέρει να δώσουν το 100% της απόδοσής τους στα αδικούμενα της πόλης. Αυτό είναι το χρέος μας αυτή τη στιγμή, να δώσουμε κάθε τι από εμάς για την πόλη. Γι' αυτό θέλω οι υποψήφοι να είναι δυνατοί μαχητές και όχι να μπαίνουμε μέσα με οποιαδήποτε προσωπική φιλοδοξία, να λέμε τώρα ό,τι λέμε και μετά να μην κάνουμε τίποτα. Πάμε για να πολεμήσουμε για την πόλη. Εγώ έχω να πω ότι στο δικαίωμα στην πόλη του Αλέξη Καλοκαιρινού, αυτό που βλέπω και με ευχαριστεί είναι ότι είμαστε παθιασμένοι, όχι καλύτεροι από όλους, δεν μου αρέσει αυτό το. Παθιασμένοι. Είμαστε μεθυσμένοι με την πόλη. Αυτό είναι το καλό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορώ να τα έχω εναντίον κάθε ενός σε μέθης.
Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, έτσι όπως σας ακούω, κύριε Βυσκαδουράκη, ποιο είναι αυτό το σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας, το όνειρο που έχετε μέσα στην ψυχή σας, στην καρδιά σας, ή πώς αλλιώς να το πω, θα θέλατε να ανοίγετε το πρωί τα μάτια σας ξυπνώντας, να ανοίγετε το παραθύρι σας και να βλέπετε το Ηράκλειο. Αλήθεια. Πώς θα το θέλατε το Ηράκλειο? Πώς το ονειρεύεστε το Ηράκλειο? Εντάξει, επειδή νομίζω ότι στα βιβλία μου το λέω αυτό, μου λένε γράφεις, λέει, ωραίες ιστορίες. Μα εκείνο που κάνω εγώ είναι να αποκωδικοποιώ τους χαρακτήρες. Αυτό που ζητάω αυτή τη στιγμή από τους ψηφοφόρους είναι να κάνουν καλές επιλογές ανεξαρτήτως παράταξης στους υποψηφίους. Έτσι θα έχουμε ένα καλό υλικό για να γράψουμε καλή και μεγάλη ιστορία για την πόλη. Είμαι λίγο φιλόδοξος, είμαι γιατί θεωρώ στην μια όμορφη πόλη με τεράστια ιστορία, μια πόλη λίγο παραμελημένη από τους ίδιους πολίτες, μπορώ να το πω με θάρρος, και δεν δίνουν το 100%, και αυτό δεν μου αρέσει. Ζούμε εδώ, η πόλη είμαστε εμείς. Και αυτό θέλω. Θέλω να δώσουμε το 100%. Και αυτό πάω να δώσω. Τίποτα λιγότερο. Το 100%. Φιλοδοξείτε δηλαδή ως, με το δικό σας το παράδειγμα και με αυτό το πάθος και αυτό που λέτε, ότι πάμε να πολεμήσουμε αυτή την ώρα για την πόλη και με αυτή την αγάπη για την πόλη, ότι θα είσαστε εκείνο το παράδειγμα που μπορεί να εστερνιστεί ο καθένας από εμάς, έτσι ώστε να δίνει ο καθένας το παράδειγμα μέσα στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στη γειτονιά του, στη συνοικία του, μπας και αλλάξει αυτή η πόλη που την αγαπάμε ναι μεν, αλλά δεν κρύβουμε και ποια είναι τα τροτά της, τα σημεία, έτσι. Ακαίως, και τροτά σημεία, και είναι καλό να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, γιατί αυτό τελικά είναι δύναμη. Ξέρετε, κάποτε το 17, στις 6 Δεκεμβρίου, η μέρα που για το Γρηγορόπουλο, τα παιδιά είχαν βγει στους δρόμους και καλά κάνανε, αντιδράσανε, αλλά ήξερα ότι περνά τα δικαστήρια που θα, και ήξερα ότι θα τα λερώσω πάλι. Πήγα και μπήκα μπροστά λοιπόν σε 50 άτομα με την αναπηρική μου μηχανή. Τα παιδιά πάντα είναι πιο πολύ εμπιστοσύνη. Δεν με χτυπήσανε, παρόλο που πήρα συνάδελφό σας και του λέω αν με χτυπήσουν δεν φταίνε αυτά. Και με είπανε ήρωα. Δεν είμαι ήρωα. Είμαι πολίτης. Κάνω αυτό που πρέπει για την πόλη. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και δεν επιδιώκω, δεν και καλά, να είμαι το Δημοτικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε φιλοδοξία. Θέλω απλά να πολεμήσω για την πόλη. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Εγώ κρατάω αυτές τις αναφορές σας ως βασικές, έτσι όπως τα πράγματα εσείς ο ίδιος τα οριοθετείτε, και για τη δική σας την υποψηφιότητα και για αυτή την πόλη, πολίτης, συμπολίτης, τέλος υποψήφιος. Πάω, εάν ψηφιστώ, γιατί θέλω να πολεμήσω, γιατί θέλουμε να πολεμήσουμε, δίνοντας το 100% της δύναμης του κάθε ενός από εμάς. Αυτά κρατάω χαρακτηριστικά από εσάς και μεμονωμένα και όλοι μαζί ως ομάδα, για να διορθώσουμε, να αντιμετωπίσουμε όλα εκείνα που αγαπάμε σε μια πόλη η οποία είναι παραμελημένη από τους ίδιους τους πολίτες. Σωστή η μετάφραση, κύριε Βυσκαδουράκη? Τέλεια, θα λέτε πως θα είναι. Λοιπόν, θέλω για αυτή σας την παρουσία στον 984 να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.